Ο λόγος που βρεθήκαμε σήμερα εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων είναι για να απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους δραμηνούς το προσεχές Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα να παρακολουθήσει την παρουσίαση συναυλία του νέου μας CD, ένα πόνημα καλλιτεχνικό, ένα πόνημα πνευματικό που κάναμε με τον αδερφό μου τον Πέτρο και όλα τα μέλη της Βυζαντινής Χοροδίας, η Δομέστικη της Δράμας, υπό τον τίτλο «Δραμηνό Συναξάρι». Είναι ένα υμνολογικό απάνθισμα από ύμνους των εόρτιων ακολουθιών της Παναγίας της Κοσυφηνήσης, της πολιούχου της πόλης μας της Αγίας Βαρβάρας, του συμπολιούχου της πόλης μας του Αγίου Χρυσοστόμου Εθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτης Σμύρνης του Αποδράμας και του νεοκαταταγέντος Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη του Ενσύψα Ασκήσαντος, όπως λέει το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις προστάτες, η Παναγία και οι τρεις Άγιοι, απασχόλησαν εδώ και αρκετό καιρό τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες και μετά από μελέτη και έρευνα πραγματοποίησαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πραγματοποιήσουμε την παρουσίαση αυτού του δίσκου που έχει λίγες μέρες που κυκλοφορεί και μπορούν οι φιλόμουσοι της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής να το προμηθευτούν εδώ από τον Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων, από τις Ιερές Μονές της Παναγίας Κοσυφηνήσης και της Αναλήψεως του Σωτήρος της Ύψα, αλλά και από την Εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου, και είναι μια προσφορά δική μας προς τις ενορίες αυτές για τις ανάγκες που έχουν εδώ για την Τράπεζα Αγάπης και στον Άγιο Χρυσόστομο για την ανέγερση του ναού και στις δύο μονές για το σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο που επιτελούν. Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να απευθύνουμε για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης στον Σεπτό Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο, στον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, στον κύριο Αργύρη Πατακάκη, ο οποίος μόνος του, θέλω να πω εδώ προσωπικά, έδειξε το ενδιαφέρον να η Περιφερειακή Ενότητα να είναι συνδιοργανωτής αυτήν την εκδήλωση και θέλω να ευχαριστήσω κύριε Αντιπεριφερειάρχα για αυτή την πραγματικά πολύ συγκινητική για μας πρωτοβουλία. Μας τιμά και ελπίζουμε να σας το ανταποδώσουμε το Σάββατο στις 7 η ώρα εδώ με την εκδήλωση που θα γίνει. Επίσης για την έκδοση του CD να ευχαριστήσουμε ολοκαρδίως τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο που προλογίζει το CD μας και είναι για μας μεγάλη τιμή και ευλογία. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Reika που έχει κατά κάποιο τρόπο χορηγήσει την παραγωγή του δίσκου αυτού και δείχνει για μια άλλη φορά τον δρόμο προς τις χορηγίες που ανέκαθεν στην Ελλάδα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο και να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέλη της Βυζαντινής Χοροδίας, οι δομέστικοι της Δράμας που αγόγγιστα όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπομένουν τις πρόβες, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο από τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις και όπως και τώρα για την παρουσίαση του CD έχει ένα μήνα που κάνουμε συστηματικά πολύ έντονες πρόβες, ώστε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 7 ώρα το απόγευμα εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων Δράμας να παρουσιαστούμε μπροστά στους δραμηνούς όσο το δυνατόν πιο σωστή από πλευράς μουσικολογικής εμφάνισης. Θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέσα ενημέρωσης που προβάλλουν αυτό το γεγονός γιατί σε μια περίοδο πνευματικής και πολιτιστικής ανιδρίας που τίποτε σχεδόν δεν κουνιέται και έχουμε ως παράδειγμα την κρίση και αποφεύγουμε να κάνουμε πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ παρόντες στη Δράμα, σε μια επαρχιακή πόλη, όλοι οι φορείς, ενωμένοι να δείξουμε ότι με τον πολιτισμό μπορούμε να φύγουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των αδερφών Παπά Εμμανουήλ. Εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι πολύ ξεχωριστή αυτή η προσπάθεια η οποία έχει γίνει. Είναι γνωστή η διαδρομή μέσα από την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική την οποία έχουν γράψει όλα αυτά τα χρόνια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί και εμείς μπορέσαμε να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και να πούμε με τα καλύτερα λόγια ότι αξίζουν πολλούς επένους όλη αυτή η αξιόλογη δουλειά η οποία έχει γίνει και εμείς οτιδήποτε χρειαστεί και στο μέλλον θα είμαστε κοντά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον φίλο τον Γλυγόρη τον Παπά Εμμανουήλ και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτήν την πολύ σημαντική διαδρομή. Γιατί η εκκλησιαστική μουσική παίζει σημαντικότατο ρόλο και ιδιαίτερα στις μέρες μας, αλλά δημιουργεί και μια διαφορετική ευλάβεια, θρησκευτική ευλάβεια, αλλά και με ένα άλλο τρόπο
που πραγματικά αξιολογείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.